Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου. Καλωσορίσατε. Σήμερα κλείνουμε εβδομάδα από Πέμπτη. Και βεβαίως μαζί μας, όπως ανέφερα και χθες, πριν κλείσω εκπομπή, ο Παπαχρήστος. Ναι. Δεν έχουμε τις Παρασκευές, ούτε την προηγούμενη, ούτε αύριο εκπομπή. Και δεν θα μπορούσαμε να μην τον ακούσουμε, να μας πει την καλημέρα του. Καλημέρα, αγαπημένε μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και έβαλες και αυτό το ωραίο τραγούδι για τον Απρίλη. Η παραγωγή μας είναι αγαπημένο εξαιρετική. Αγαπημένο τραγούδι. Καλωσορίσατε. Και ευτυχώς δεν με έβγαλες έξω αυτή τη βδομάδα και την προηγούμενη και μου άλλαξες μέρα. Αλίμονο, αλίμονο. Σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε τόσο πολύ και εμείς εδώ και όλος ο κόσμος μου. Που βεβαίως, αν και Παρασκευή είναι η μέρα που έχουμε έτσι στο πρόγραμμα να βγαίνετε, λόγω των αργιών όμως το κανονίσαμε για Πέμπτη. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί έχω πάθει εξάρτηση τώρα. Αυτό που λέμε εξάρτηση, εξάρτηση, εξάρτηση. Η όμορφη εξάρτηση αυτή. Αχ, Θεέ μου, πόσο όμορφα είναι να νιώθεις όμορφα. Έτσι. Τι ωραίο και το τραγούδι, και το τραγούδι το οποίο εισάγει στην εκπομπή είναι φανταστικό. Πιστεύω ότι το ακούνε ο κόσμος, το προσέχουνε. Είναι δώρο η ζωή. Δώρο μας είναι η ζωή. Είναι τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και βεβαίως εδώ και χρόνια το έχει βγάλει αυτό το τραγούδι ο Μιχάλης, αλλά επειδή είναι αγαπημένος φίλος, του ζητήσαμε να μας δώσει τα δικαιώματα για το τραγούδι, αφού θα ονομάζαμε την εκπομπή «Όμορφη μέρα κάθε μέρα» και τέριαζε γάντι το τραγούδι αυτό, παρόλο που δεν είναι γραμμένο για εμάς. Και μας τα έδωσε τα δικαιώματα και τον ευχαριστούμε ακόμη μια φορά. Μάλλον ήταν γραμμένο για την εκπομπή σου και δεν το ξέρει ούτε αυτός που το έγραφε. Δεν το ξέρει μάλλον, ναι. Τι κάνετε? Εδώ η Πλατούλα τι λέει, πέρασε? Πέρασε, ευτυχώς, εντάξει. Ήτανε μία-δύο μέρες έτσι πολύ έντονα, αλλά πέρασε. Ωραία. Πιάνει προσευχή, φαίνεται. Πιάνει προσευχή. Πάντα πιάνει προσευχή. Πείτε μου τα νέα σας. Πώς είστε εσείς, τι κάνετε? Είμαστε καλά. Έχει βροχούλα σήμερα όμορφη, ωραία, έτσι να γεμίσει ο τόπος, να δροσίσει και να αυξηθούν τα χόρτα, τα σιτάρια και τα λουλούδια. Όσο βρέχει περισσότερο, τόσο τα λουλούδια αυξάνονται. Και είναι ωραίο πράγμα να γεμίζει η φύση και να γεμίζουν όλα ομορφιές. Και αυτές οι ομορφιές να περνάνε μέσα στις δικές μας καρδιές. Προσέξτε το μωρέ. Έχει τόσες ομορφιές γύρω μας. Να βλέπουμε, να ακούμε, να μυρίζουμε, να απολαμβάνουμε, να χαιρόμαστε, να τρελαινόμαστε. Πώς είναι ένα κατσικάκι που το βγάζεις έξω και χοροπηδάει, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι μικρό. Έτσι να τα χαιρόμαστε κι εμείς, σαν τα ζωάκια. Μην καθόμαστε και μυριάζουμε και κακομυριάζουμε και μαυρίζουμε και χαλιόμαστε και μετά δεν έχουμε όρεξη για τίποτα. Όρεξη για τα πάντα να έχουμε. Και όπου δεν μπορούμε εμείς, υπάρχει ο Θεούλης. Και όπου δεν μπορούμε να βρούμε εμείς το Θεούλη, υπάρχει ο Παππούλης. Πάμε στον Παππούλη και του λέμε Παππούλη φόρτωσα. Και ο Παππούλης ξέρει να μας ξεφορτώνει, να μας ξεφορτώνει. Και να χαίρεται μαζί μας. Εγώ έτσι κάνω. Όσοι έρχονται, τους κάνω φίλους μου. Και τους χαίρομαι. Πιστεύω ότι με χαίρονται κι αυτοί. Και απολαμβάνουμε τις μικρές, τις μεσαίες και κάποιες φορές και πολύ μεγάλες ομορφιές. Έτσι ακριβώς. Και εμείς εδώ στην Κύπρο, τώρα που βγήκε ο ήλιος αυτές τις μέρες, δεν σας περιγράφω τη χαρά μας. Φαίνεται. Και την προσωπική μου χαρά, αλλά βεβαίως και τη χαρά των γύρω μου, γιατί βλέπω τον κόσμο ότι άρχισε ήδη να νιώθει καλύτερα. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία. Με τον ήλιο, που θεωρούμε πολλές φορές δεδομένο. Ο ήλιος γι' αυτό δόθηκε, αλλά πρέπει να μάθουμε όμως να χαιρόμαστε και όταν δεν έχει ήλιο.
Βεβαίως, εντάξει, εννοείται. Απλά τώρα μας έκανε πολύ κρύο, πολύ αυτές τις μέρες. Να, βλέπουμε τώρα και ένα πλάνο. Εδώ, τι ωραία. Τη Λευκωσία μας γύρω-γύρω. Έρχομαι! Έρχομαι! Σας περιμένουμε με χαρά. Τα εισιτήρια τα έχω στην τσέπη, μόλις περάσει το Πάσχα. Αμέσως μετά το θα Πάσχα. Θα πάμε το αρνάκι καλά-καλά και μετά θα έρθω. Πετώντας. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, με πάρα πολύ χαρά, Παπα Χρήστο. Καλά, το τι αγκαλίες έχω να κάνω στην Κύπρο, όλους. Όσοι θα έρθετε στην εκδήλωση, μία τεράστια αγκαλιά. Αλλά τη μεγαλύτερη αγκαλιά όμως τη χρωστάω σε σένα, Ελπιδάκη μου, και στους συνεργάτες σου αυτούς που κάθε πρωί μου λένε καλημέρα. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και εμείς ανυπομονούμε για αυτή την αγκαλιά, να ξέρετε. Έχω ακούσει για την αγκαλιά σας ότι είναι μοναδική, ότι είναι μάλλον μαγική. Μαγική. Έτσι μου πάνε οι ανθρωπιδικοί σας. Με έμαθε μια γιαγιά και ένας γεροπαΐσιος τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει ευτυχία και τι σημαίνει να δίνεις τον εαυτό σου στους άλλους. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία. Ακριβώς λοιπόν, αυτό. Πάμε σήμερα λίγο να πούμε δύο λόγια. Βεβαίως. Γιατί αύριο ξέρω ότι εσείς έχετε εκεί εθνική επέτειο. Mm-hmm. Και είναι μία εθνική επέτειος και ήταν ένας αγώνας, αυτός ο αγώνας της απελευθέρωσης της Κύπρου από τους Άγγλους. Ένας αγώνας πραγματικά που κάθε φορά που εγώ διαβάζω για αυτές τις μέρες, για αυτές τις στιγμές, για αυτόν τον αγώνα, συγκινούμε ιδιαίτερα. Πραγματικά συγκινούμε, γιατί θαρώ πως αυτόν τον αγώνα, όσα μπόρεσα και διάβασα και όσα μπόρεσαν και μου είπαν Κύπριοι και Κύπριες, ήταν ο αγώνας της νεολαίας της Κύπρου. Ήταν ο αγώνας των μαθητών, των φοιτητών, των παιδιών που θυσιάστηκαν. Διαβάζει κανένας τον Ευαγόρα Παλικαρίδη και λέει, ρε εσύ, ζηλεύει γι' αυτό το παιδί. Ζηλεύει πόσο λεβέντης ήταν, πόσο μέσα στην καρδιά του είχε όλα αυτά τα ιερά και τα όσια και τα ιδανικά που έχει φιλή μας και δεν δίστασε να θυσιαστεί γι' αυτά όλα. Ακριβώς, Παπα Χρήστο μου. Παπα ναι. Χρήστο μου, η δράση της μαθητιός σας νεολαίας το 55-59 πραγματικά ήταν κομβική σημασίας για την εξέλιξη του αγώνα. Και μας δείχνει το δρόμο και είμαι από αυτούς τους πολύ ρομαντικούς όταν σκέφτομαι αυτά που πιστεύω ότι τα παιδιά μας και σήμερα και αύριο και μεθαύριο αν χρειαστεί πάλι θα είναι εκεί. Και ξέρεις τι πιστεύω, Ελπιδάκη μου γλυκό, ότι τα παιδιά, αυτά τα πιο τρελά ακόμα παιδιά, θα είναι στην πρώτη γραμμή οποιοδήποτε αγώνα, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν καθαρή την ψυχή τους, την καρδιά τους, τη συνείδησή τους. Αυτά τα παιδιά δεν θέλουνε την πατρίδα να υπάρχει για να την αρμέγουν οι ίδιοι και να την εκμεταλλεύονται. Αυτά τα παιδιά θέλουν μια κοινωνία η οποία θα έχει αξίες, θα έχει αρχές, θα έχει ισότητα, θα έχει δικαιοσύνη, θα έχει καθαρότητα στο πιστεύω μας και όχι πονηριές δεξιά και αριστερά που θα σημαίνουν εκμετάλλευση του ενός των άλλων. Ιδανικό είναι η δικαιοσύνη, ιδανικό είναι η ισότητα, ιδανικό είναι να έχουν ψωμί, να έχουν φαΐ, να έχουν ευκαιρίες για ψωμί και για φαΐ, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, να το προσέξουν όλοι οι ηγέτες της γης, ότι οι κοινωνίες ευημερούν, όσο περισσότερο απλώνουμε τη δημοκρατία, όσο περισσότερο απλώνουμε τη δικαιοσύνη, όσο περισσότερο απλώνουμε την ισότητα, όσο περισσότερο δείχνουμε στα παιδιά μας ότι εμείς αγαπάμε αδόλευτα και την πίστη μας και την πατρίδα μας. Τότε τα παιδιά μας είναι έτοιμα να θυσιαστούν γι' αυτά.
Αν όμως βλέπουν πονηριές, όχι, μας γυρίζουν την πλάτη. Και αυτό είναι καταστροφή αν γεμίζουμε τις ψυχές των παιδιών. Πράγματα που εμείς τα κάνουμε εκμετάλλευση κοινωνίας, πατρίδας, πίστης κτλ. Mm-hmm. Βέβαια, ένα άλλο σημαντικό είναι τα παιδιά του σήμερα να γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους. Να γνωρίζουν ότι τα παιδιά του τότε θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. Να ξέρουν πέντε πράγματα για την πατρίδα τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην ξεχνούν τα νέα παιδιά την ιστορία. Φοβάμαι ότι δεν τους τα λέμε. Δεν τους τα λέμε. Και δεν τους λέμε και ακόμα περισσότερο να ξέρουν ότι έχουμε αποδεχτεί και έχουμε μελετήσει και έχουμε σκεφτεί και τα λάθη μας, έτσι. Διότι υπήρξαν και λάθη που κάναμε. Σαφώς. Λάθη σπουδαία σαν φιλή, σαν Ελλάδα και σαν Κύπρος μαζί. Λάθη φαγωμάρας, ας το λέμε κρυφά, αλλά εμείς φταίμε που ο Τούρκος είναι σήμερα στο μισό νησί, διότι του δώσαμε το δικαίωμα, τσακωθήκαμε εμείς, ρίξαμε ο ένας την εξουσία του άλλου και μετά εμφανίστηκε και είπε «Εδώ είμαι εγώ, νάτος». Μάλιστα. Αν μπορείτε τώρα, διώξτε με. Και βασανίζεται ένα νησί και οι μισοί από εσάς δεν έχουν τις πατρίδες τους, δεν έχουν τις εστίες τους, δεν έχουν τις δουλειές τους, δεν έχουν τον τόπο τους. Mm-hmm. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει και αυτό το βλέπουμε πολύ τακτικά, Παπα Χρήστο μου. Να τσακώνονται μεταξύ τους οι λαοί. Και εκεί που προσπαθούν έτσι να επιβάλλουν και καλά την τάξη η πιο ισχυρή, να το πούμε, εκεί γίνεται το κακό. Αλλά έλα που δεν βάζουμε μυαλό και συνεχίζουμε. Πάντα κάτι θα βρούμε, όλοι οι άνθρωποι να τσακώνονται μεταξύ τους. Πάντα βρίσκουν κάτι, Παπα Χρήστο μου. Και ξέρεις, όταν ελπιδάκι μου, πιστεύω, μπορεί να είναι χαζή η σκέψη μου, αλλά πιστεύω ότι όσο απλώνουμε τσακωμούς και μίση και έχθρες και κακίες, τόσο ετοιμάζουμε εμείς οι ίδιοι τους πολέμους για να μας καταστρέψουν. Ναι. Διότι ένας πόλεμος δεν έρχεται όσο απλώνουμε αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, ισότητα, αξίες, αρχές, ιερά και όσια. Όσο τα απλώνουμε αυτά, τόσο δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας. Ακριβώς. Και αυτό το παράδειγμα φαίνεται τώρα στην Ουκρανία, όπου ένας λαός που είναι ίδιος λαός, ίδιος, ίδια θρησκεία, ίδιες ρίζες, ίδια πίστη, ζούσανε μαζί, υπήρχανε μαζί, κάποιοι βάλανε τα μίση και τις έχθρες, κάποιοι βάλανε τα συμφέροντα και υποδαβλίζουν τα μίση και τις έχθρες και άρχισαν οι μεν εναντίον το δε, και τελειωμό δεν έχει. Έτσι ακριβώς. Καταστρέφονται τα πάντα, θυσιάζεται κόσμος στη βλακεία, στην κακία και στα συμφέροντα των ολίγων, δυστυχώς. Ακριβώς. Και εσείς εκεί στην Κύπρο ζήσατε τι σημαίνει προσφυγιά και τι σημαίνει να χάνεις τα πάντα. Εννοείται. Και να ακούς από πάνω και να ακούς από πάνω οι βόμβες να πέφτουν του κουτού. Οι αλεξιπτωτιστές να πέφτουν. Δηλαδή, και δεν μιλάμε τώρα πριν 200 χρόνια, Παπα Χρήστο μου, έτσι. Στην πρόσφατη ιστορία, δηλαδή κάθεσαι με τους γονείς σου, με τους θείους σου, με την οικογένειά σου και στα αφηγούνται όλα αυτά, τα έχουν περάσει. Τα νιώθουν σαν να ήταν χθες. Λοιπόν, Παπα Χρήστο μου, εμείς κλείνουμε τώρα, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε. Μωρέ. Να σας πω κάτι. Έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ, ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ για την 1η του Απρίλη. Ιστορικό, έτσι για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Θέλω θα το παρακολουθήσουμε. Βεβαίως, θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, γιατί μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα τα πούμε, μία εβδομάδα περνάει. Λοιπόν, να πω σήμερα το μεγαλύτερο ψέμα που μπορώ να πω. Θα το πω. Από σήμερα.
Από ναι. σήμερα, να το πείτε. Ελπιδάκι μου, δεν σε αγαπάω καθόλου. Καθόλου. Εγώ όμως θα συνεχίσω να λέω ότι σας αγαπάω. Είσαι η αγάπη μου. Ελπιδάκι μου, σας ευχαριστώ. Μακούς, είσαι η αγάπη μου. Σας ευχαριστώ για όλα, σας ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως, αλλά τηλεοπτικά σε μία εβδομάδα ο Πάπα Χρήστος μαζί μας την επόμενη Παρασκευή, κανονικά. Κανονικά μπαίνουμε στις Παρασκευές μας. Βεβαίως θα ήθελα και κάτι άλλο τώρα να σας το πω από τον αέρα ή να σας το πω προσωπικά. Θα ήθελα και τη Μεγάλη Εβδομάδα, δηλαδή κάθε μέρα να σας έχω τη Μεγάλη Εβδομάδα, Δευτέρα με Παρασκευή, να ξυπνάμε, να ερχόμαστε μαζί εδώ, 9.30 να ξεκινάμε εκπομπή. Λέω ναι, θα το δούμε όμως με τις ακολουθίες. Ακριβώς αυτό. Αυτό θέλω να το δούμε. Γιατί πραγματικά εμείς θα θέλουμε εδώ, 9.30, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Πέμπτη που θα είμαστε στον αέρα, καθημερινά, να μας μιλάτε για την κάθε Άγια Μέρα. Λοιπόν, Πάπα Χρήστο μου, την αγάπη μας, την αγάπη μας, θα παρακολουθήσουμε μαζί το ρεπορτάζ. Φιλούθηκα.